Σήμερα διαβάσατε τον τύπο, τους τίτλους ότι ψηφίστηκε χθες η συμφωνία στη Βουλή. Υπάρχει όμως και ο τουρκικός τύπος που λέει ότι μαθήματα από τον Τσίπρα προς την κυβέρνηση, πυρηνική απειλή της Αθήνας κατά της Τουρκίας. Όταν σε χειροκροτεί ο εχθρός σου, ψάξε τι κακό έχεις κάνει. Ψάξε τι κακό έχεις κάνει. Έτσι. Τι λέτε τώρα, οι ίδιοι μάλιστα όταν το αμφισβητούν. Όταν σε περιποιεί, κούκλα μου, είναι ενεφέσματον αυτό. Ναι. Όταν σε περιποιεί και φιλοφρονεί ο εχθρός σου, κάτι στραβό έχεις κάνει. Δεν το δέχονται όμως σήμερα οι ΣΥΡΙΖΕΙ αυτό που λέτε. Καλά, και τι με ενδιαφέρει εμένα. Μήπως κάνατε λάθος η σκέψη σε αυτό που λέτε. Μήπως τους έχετε παρεξηγήσει τους ανθρώπους. Εγώ, Σοφία, εκθέτω την άποψή μου και ο καθένας έχει δικαίωμα να με κρίνει. Εγώ θέλω να παρακολουθήσουμε τον κύριο Φάμελ, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης και τον κύριο Τσίπρα, πώς εξήγησε το όχι του. Γιατί υπάρχει και εκεί επιχειρηματολογία. Για πάμε. Είπαμε, ελάτε μέχρι τελευταία στιγμή να την κάνουμε σωστή. Αλλά η Τουρκία σήμερα πανηγυρίζει για τον κύριο Τσίπρα. Δεν σας αρέσει αυτό? Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι τέτοιο. Οι εφημερίδες αυτό λένε. Εγώ παρακολούθησα τα ρεπορτάζ σας. Παρακαλώ πολύ να επανορθώσετε. Τι να επανορθώσετε? Δεν πανηγυρίζει καθόλου για τον κύριο Τσίπρα. Εξάλλου η Τουρκία, θα σας θυμίσω και κάτι άλλο. Τον έχουν στα ρεπορτάζ. Ο Τσίπρας λέει τα είπε σωστά. Είχε πει στο παρελθόν ότι πολύ πιο επιθετικά και πατριωτικά ο Τσίπρας διεκδικούσε. Αφήστε, τα ξέρουμε τα μέσα ενημέρωση του Τουρκία. Αυτή η συμφωνία δεν εξασφαλίζει εγγύησεις για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν συνεισφέρει το ένα ευρώ στην αμυντική μας βιομηχανία, μας απομακρύνει από μια προοπτική έντιμης λύσης και αποκλιμάκωσης με την Τουρκία, μας εμπλέκει σε συγκρούσεις πολύ πέρα από την περιοχή μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη συμφωνία θα την καταψηφίσουμε. Και αξιοποιώντας το άρθρο 31, αυτή τη συμφωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, εμείς θα την αλλάξουμε. Όχι μόνο θα για να την αλλάξουν, πρέπει πρώτα να έρθουν στην κυβέρνηση. Και για να έρθουν στην κυβέρνηση πρέπει να αλλάξουν τον εαυτό τους και μετά να έρθουν να αλλάξουν τη συμφωνία. Ένα και ένα κάνει δύο. Ναι. Απλά πράγματα. Είμαστε ισχυρότεροι ή πιο αδύνατοι με την υπογραφή της συμφωνίας απέναντι στην προκλητικότητα των Τούρκων. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Είναι τρίχες. Παρεξηγήσε τον κύριο Τσίπρα που έχει μία σειρά επιχειρημάτων. Τι δεν πρέπει δηλαδή... Δεν πρέπει δηλαδή να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι φουκαρά, σε αυτό. Ας τον φουκαρά τώρα, αν ήταν αυτός. Δηλαδή εσείς συμφωνείτε με το νέο δόγμα του Μητσοτάκη. Εάν ο Φουκαράς, που είναι αρχηγός κοινωνικής αντιπολίτευσης, ήταν πρωθυπουργός και δεχόταν η Γαλλία με αυτόν να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, θα πανηγύριζε. Εδώ πανηγύριζε αυτός ο τύπος, γιατί έκανε τη συμφωνία με τις πρέσπες που καταξεφυλίζει την εθνική συνείδηση και την ιστορία. Τι άλλο θέλουμε? Πανηγύρισε για την αισχρή συμφωνία. Εάν πετύχαινε μια τέτοια συμφωνία, θα ήταν καβάλα άλογο. Δεν πρόλαβαν, γιατί το είπε και ο κύριο Τσακαλώτος εχθές, ότι σαν τη συμφωνία που φέραμε, λέει, για τη συμφωνία των Πρεσπών, έπρεπε να γίνει μια ανάλογη συμφωνία με την Τουρκία. Ωραία, γιατί όχι. Δεν πρόλαβε. Γιατί όχι. Γιατί να μην δώσουμε τη Σαμοθράκη που θέλουν, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία, πακέτο. Σε μια έτσι καλή συμφωνία, αλλά Πρεσπών. Το ίδιο είπε το κύριο Τσακαλώτος. Δεν πρόλαβαν όμως να το κάνουν κι αυτό. Εγώ σου είχα πει. Όλοι αυτοί πρέπει να πάνε στο παλιό ΣΥΝΕΑΚ, που εσύ δεν το έφτασες. Για πείτε μου σε αυτό, με προσοχή παρακολουθώ. Το παλιό ΣΥΝΕΑΚ Πανεπιστημίου και να δουν 5-6 ταινίες του Τρίο Στούτζερ. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μου τη χάρη τη Δευτέρα να τρέχουμε. Ήταν εκπληκτικό. Κρακ, τα χαστούκάκια, τα ωραία, τα τρυφερά χαστούκάκια. Μα είναι δυνατόν στον κύριο Τσακαλώτο που εμφανίζεται πάρα πολύ. Πράσε με τώρα τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσακαλώτο. Μα έχει επιχειρηματολογία, γιατί δεν πρέπει να δίνουμε έμφαση στον κύριο Τσακαλώτο. Μυθοποιούμε μπουρδολόγους. Μπουρδολόγους. Ο κύριο Τσακαλώτος. Πρώην υπουργός οικονομικών, δεν είναι? Ναι. Και ό,τι και να λέει, όταν σου λέει μια επιτυχία, συμφωνία. Και καθηγητής είναι. Αλλά Πρεσπών
ένας καθηγητής, Τσουλάκι, δηλαδή ο καθηγητής βουλιάζει, γερμανική Δύση. Λοιπόν, όταν σου λέει να κάνουμε και πρέσπες στο Αιγαίο, καληνύχτα, να αποχαιρετήσουμε μερικά νησιά. Να αποχαιρετήσουμε μερικά νησιά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως, γιατί τώρα μου λέτε πάρα πολύ για τους Σιριζαίους και υπάρχουν και διάφορες αντιδράσεις όμως και εσωτερικά με την τακτική. Εσύ Σοφία, με τσιγκλάς. Εγώ σε τσιγκλάω. Εγώ παρακολουθώ και τη μία πλευρά και την άλλη. Μου ξεκινάς την εκπομπή με Σιριζαίου. Είναι αυτόν. Γιατί δεν, εγώ ο κύριος Τσακαλώτος έχει ένα ωραίο εντάξει, τρόπο κάθε. Διπλωματικό. Δείτε το με ποιο τρόπο το παρουσιάζει. Μόλις ξυπνάς το πρωί, εγώ θα κουρδίσω τον άντρα σου. Να σου λέει τη λέξη Τσίπρας. Να τρολαίνεσαι. Όχι και έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι είστε και υπερβολικός. Είστε υπερβολικός, δηλαδή. Ξεφύγαμε τώρα. Ξεκινάμε, δηλαδή, μου λέει Τσίπρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ, πολύ καλή συμφωνία. Χρειάζεται εγώ να επιχειρηματολογήσω. Δεν βλέπεις τον Τούρκο που του έχει γυρίσει το μάτι. Εάν δεν ήταν πολύ καλή για την Ελλάδα, ο Τούρκος θα την έγραφε στα παλιά του υποδήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει τρελαθεί. Ο ίδιος ο Ερντογκάν, ο Τσαβούσογλου, ο Ακάρου, όλοι τους έχει γυρίσει το μάτι. Ο τύπος τους. Γράφουν οι εφημερίδες τους. Αμάν με πυρηνικά απειλεί η Ελλάδα. Τώρα μην ανασφαλέτησε αυτό που είπε ο Μητσοτάκη. Έχουν σαλτάρει. Και εκεί που έχουν σαλτάρει οι Τούρκοι, έρχεται δικό μας ο Ξεγάνωτος και λέει ότι όχι μόνο δεν είναι καλή. Το φωτιστήριο βέβαια αποδίδει. Για να πάμε να δούμε και την άλλη πλευρά, τι είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, που νομίζω ότι αυτό μας αναγκαστήκαμε να τρέξουμε και σε άλλες ομιλίες δικές σας από το παρελθόν. Πολύ καλός ο Μητσοτάκης. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Εγώ δεν τον θυμάμαι σε άλλη ομιλία στην Βουλή να είναι τόσο καλός. Μάλιστα. Και για το λόγο αυτό η συμφωνία ψηφίστηκε συν μία ψήφο παραπάνω από ανεξάρτητη βουλευτή μέρα 25. Λοιπόν, και την βλέπω. Θα κουνιάσει κι αυτή κάπου. Πώς την είπατε, θα κουνιάσει. Βέβαια. Είναι ωραία λέξη τώρα για μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για βουλευτή. Τι λες τώρα. Ξέρεις τι κουνιάζω. Τι κουνιάζω. Μετά από τον πόλεμο, τη μάχη όλη τη ημέρα, πας και κουνιάζεις τη φωλιά σου. Μα δεν υπάρχει ωραίο ρήμα. Είναι στην περιπέτεια. Αυτή ξέρει τώρα η κυρία, δεν ξέρω καν πώς τη λένε, ότι δεν έχει ελπίδες να ξαναβγεί ποτέ βουλευτής στη ζωή της. Κουρνιάζει λοιπόν σε μια αγκαλίτσα. Θα πάει να κουρνιάσει. Η πιθανότερη αγκαλίτσα για να κουρνιάσει για μένα. Ναι. Για μένα, έτσι. Είναι η αγκαλίτσα του Κινάλ, λέω. Κάνατε και πρόταση. Δεν κάνω καμία πρόταση. Αναλύω γεγονότα και τις βάσιμες πολιτικές περιοχές. Μάλιστα. Να κουρνιάσει λοιπόν και το Κινάλ. Ναι, όμως την ίδια στιγμή, ναι, ακούσαμε όπως είπαμε και χθες από τον κύριο Πογδάνο και μάλιστα ήθελε να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά και λέει 158 από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν υπέρ μιας εξαιρετικά σημαντικής και θεμελιώδου σημασίας για τη χώρα αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία. Έχουμε όλη θέση στην πλειοψηφία που ψηφίζει σημαντικά νομοσχέδια και σημαντικές συμφωνίες σαν τη σημερινή. Μπράβο, μπράβο. Στον κύριο Πογδάνο. Βέβαια. Καλά. Αν πάει σε τοποθετήσεις μου του Μαΐου του 2000, όταν ο κύριος Μητσοτάκης με απέπεψε, γιατί είχα διαφωνία για το πώς χάθηκαν ο κύριος Καραμαλής. Καραμαλής, ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, θα δει, έλεγα ακριβώς τα ίδια. Για την πλειοψηφία. Μήπως έχει πάει ο κύριος Μπογδάνος, το έχει μεταφράσει. Έλεγα, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, εκτός Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έλεγα. Τι διαλέγει και ο Μπογδάνος. Μάλιστα. Άρα το έχει μελετήσει καλά το παρελθόν ο κύριος Μπογδάνος. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ή το έχει μελετήσει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μπογδάνος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά. Δεν πρέπει να δώσει αφορμές δικαίωσης του κυρίου Δένδια. Φαίνεται ότι υπάρχει μια οργάνωση τώρα. Λοιπόν, πάμε να... Πώς μπορεί κανείς, κυρία Σοφία... Πώς μπορεί, ναι. Να διεκδικεί, ξέρω εγώ, υψηλότερα αξιώματα... Ναι. Όταν δεν το επιτρέπει το όνομά του. Ξεκινάει η απάρνηση. Τώρα, περιμένετε τώρα. Τι είπατε, ξεκινάει από άρνηση. Βέβαια. Πάμε, ρε παιδί, παρακάτω.
Εντάξει. Και εγώ συμφωνώ, έγινε μια ζημιά. Και η ζημιά δεν ήταν το πρώτο σκέλος. Το πρώτο σκέλος. Η διαγραφή, λέτε. Ναι, δεν ήταν, όχι, δεν ήταν το πρώτο σκέλος αυτά που είπε ο Μπογδάνος. Ναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίσε ο κύριος Δένδιας. Αυτός μεγιστοποίησε. Αυτός τροφοδότησε την πυρκαγιά. Ναι. Και έρχεται μετά η κυρία Λατινοπούλου και παραδίδει μαθήματα. Παιδιά, μπορούμε να εκφραζόμαστε ή να λέμε ολοσκοντάχνουν σε μία. Έτσι. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ο πυροδότης ήταν ο κύριος Δένδιας. Μάλιστα. Σήμερα δεν ξέρω αν είδατε στην εφημερίδα. Ο κύριος Δένδιας. Ναι. Για να σου καταλάβω. Ο οποίος έχει και δομή. Ήξερα και τον πατέρα ήταν πάρα πολύ καλό. Έχει καβαλήσει λίγο το καλάμι μετά την επίθεση που έκανε στο Τσαβούσογλου μέσα στην Τουρκία. Από εκεί πέρα λίγο αισθάνθηκε ατίθασο το άτι και πήρε φόρα. Αυτή η φόρα νομίζω ότι θα τον πλήξει, Θα τον πλήξει, λέτε, το κρατάμε και... Το θέμα δεν έχει λήξει, το πράγμα θα τον πλήξει. Είχα βάλει έτσι ένα μικροσκόπιο. Τι μικροσκόπιο? Να παρακολουθώ, ξέρω εγώ, ενδείξεις. Λέτε θα υπάρξει το μικροσκόπιο αυτό? Δεν ξέρω, Σοφία μου. Εγώ λοιπόν, λέω για να πάμε πράγματα που πρέπει να γίνουν, διαφορετικά βλέπω ότι αρχίζει. Γιατί κακά τα ψέματα. Όταν έχουμε ένα χρόνο για τις εκλογές, μέρα που περνάει δεν επανέρχεται, έτσι. Δεν είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο τότε, τον Ιούλιο. Εγώ πιστεύω οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου τέτοια εποχή. Του χρόνου τέτοια εποχή. Δεν χρειαζόμαστε καθόλου, δεν χρειάζεται νομίζω η ευρύτερη παράταξη τέτοιου είδους τραυματισμούς και διαχωρισμούς. Τραυματισμένοι και διαχωρισμένοι τώρα είναι και η παράταξη δηλαδή. Ρε Σοφία, αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι έχει εκδιωχθεί, δεν εξεδιώχθη ο Μπογδάνος. Ένα κομμάτι ολόκληρο. Ναι, είμαι σε θέση να ξέρω ότι πέρα των τριών που θα πει κάποιος για αυτούς μιλάει, όχι. Υπάρχουν πολύ έντονα αντικομμουνιστές μέσα στη Νέα Δημοκρατία.